τα δύο καινούργια ραφάλ να προσγειώνονται στην Τανάγρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 8, μαζί με τα 6 μεταχειρισμένα που απέκτησε τον περασμένο Ιανουάριο, όλα δείχνουν πω τα ελληνικά φτερά ετοιμάζονται γοργά να μπουν σε νέα εποχή. Δεν είναι τυχαίο πως την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας Ραφαέλ, κ. Νίτζα Ναπέλ και κ. Λιόρ Ερές με αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της εταιρείας των δυνατοτήτων του Lightning 5 Targeting Pod που κατασκευάζει. Το Lightning Targeting Pod είναι ένα προηγμένο ατρακτίδιο στόχευση ακριβία που λειτουργεί επί του παρόντος με μια μεγάλη ποικιλία αεροσκαφών σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα και η ανάπτυξη του Lightning αναλύθηκε για πρώτη φορά από το τμήμα πυράβλων Rafael Advanced Defense Systems στο Ισραήλ με την επακόλουθη ολοκλήρωση του Lightning 1 για χρήση στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Το Lightning αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα μάχης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια τη ημέρα, τη νύχτα και κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες στην επίθεση εναντίον επίγειων και αέριων στόχων με μια ποικιλία όπλων Stand Off, δηλαδή βόμβες καθοδήγησης με λέιζερ, συμβατικές βόμβες και GPS κατευθυνόμενα όπλα. Το Lightning είναι ένα τρακτίδιο στόχευσης που τοποθετείται εξωτερικά στο αεροσκάφος. Το σύστημα στόχευση περιλαμβάνει έναν αισθητήρα υπερήθρων υψηλή ανάλυση μπροστινή όψη που εμφανίζει μια υπέρυθρη εικόνα του στόχου στο πλήρωμα. Έχει δυνατότητα αναζήτηση μεγάλου οπτικού πεδίου και ικανότητα απόκτηση στόχευση στενού οπτικού πεδίου στόχων μεγέθου πεδίου μάχη. Το τρακτίδιο περιέχει επίση μια κάμερα CCD που χρησιμοποιείται για τη λήψη εικόνων στόχων στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματο. Ένα αισθητήρα αδρανειακή πλοήγηση στο αντίζυγο καθιερώνει δυνατότητα οπτικής επαφή και αυτόματης ανείχνευση. Το ατρακτίδιο είναι επίση εξοπλισμένο με λέιζερ για ακριβή άφεση και καθοδήγηση πυρομαχικών που καθοδηγούνται με λέιζερ. Ένα αποστασιόμετρο λέιζερ παρέχει πληροφορίε για διάφορα συστήματα αεροηλεκτρονική, για παράδειγμα ενημερώσει πλοήγηση, παραδόσει όπλων και ενημερώσει στόχων. Η ομάδα στόχευση περιλαμβάνει έναν αυτόματο ανιχνευτή στόχων για την παροχή πλήρω αυτόματη σταθεροποιημένη παρακολούθηση στόχων σε υψόμετρα, ταχύτητε αέρα και κλίση εμβέλεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την επίθεση κατά στόχων με κατευθυνόμενα όπλα ακριβία σε ένα μονοπέρασμα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.